Μέχρι και τις 18 Απριλίου μπορούν ακόμα να υποβάλουν στο κτηματολόγιο την αντίστοιχη δήλωση όσοι πολίτες έχουν ακίνητα στις περιοχές που έχουν ανοίξει τόσο στο Δήμο Χανίων όσο και στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού. Η διαδικασία είναι απλή. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ καιρό ακόμα. Υπάρχει μια παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους του εσωτερικού, η οποία είναι στις 18 Απριλίου του 2022 και συμπίπτει μαζί με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τους κατοίκους του εξωτερικού. Έχουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό συλλογής δηλώσεων, το οποίο είναι στα 6%. Στις 5 μήνες τώρα που είμαστε στη συλλογή δηλώσεων. Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα στα κτηματολογικά γραφεία για υποβολή δηλώσεων. Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι μόνο με τοπογραφικό θα μπορεί να τιμωρηθεί το δικαίωμα και να προκριθούν οι ιδιοκτήτες έναντι των μωρών. Πράγμα επίσης που δεν ισχύει. Χρειάζεται μόνο τα όρια να εκωθηθούν μέσα από την εφαρμογή μας στο κτήμα Χανιά. Στο site μας, μπορούμε να περιγράψουμε τα όρια μας και αυτό αρκεί. Εάν δεν είναι εμφανή από εκεί, τότε μόνο με ένα τοπογραφικό που να είναι των ορίων, όχι ολόκληρου του υποθέτου. Οι νομικοί, οι τοπογράφοι και οι πολιτικοί μηχανικοί που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις ιδιοκτητών ακινήτων για το κτηματολόγιο έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας αυτή την περίοδο. Επίσης υπάρχει αδυναμία του τεχνικού και του νομικού κόσμου να ανταποκριθεί συστηματικά στην υψηλή ζήτηση συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων. Οι δικηγόροι δηλαδή ουσιαστικά και έχουν... Και οι μηχανικοί έχουν υψηλό φόρτο. Οι μηχανικοί έχουν ασχολίες με προγράμματα εξοικονομώ, με ταυτότητα κτηριών και τα βασικά. Όλα τρέχουν αυτή την περίοδο. Παρατηρήσαμε στα Χανιά λίγες εταιρείες και γραφεία που παρέχουν ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσίας υποβολής δήλωσης, όπως για παράδειγμα αγροτικός συνεταιρισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει η κυρία Αντωνίου, αρκετοί πολίτες νομίζουν ότι χρειάζεται τοπογραφικό και διστάζουν εξαιτίας του κόστους. Αν έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το κόστος εκτινάσεται, είναι μεγάλο. Ενώ δεν ισχύει αυτό, τοπογραφικό δεν χρειάζεται. Μια σαφή αποτύπωση των ορίων του οικοπαίδου μόνο. Το κτηματολόγιο τέλος δεν εξετάζει τυχούσες υπερβάσεις σε κτίσματα που εμπεριέχονται μέσα σε μια ιδιοκτησία. Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου. Λόγω παραβάσεων δεν ξέρουν πώς να δηλώσουν το ακίνητο, ενώ τέτοια στοιχεία δεν χρειάζεται να γνωρίζει το κτηματολόγιο. Είναι αρκετοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιητικό μεταγραφής πράξεων σε μεγάλο ποσοστό. Με αποτέλεσμα τη συμφόρηση των υποθηκοφυλακίων και την καθυστέρηση της υποβολής δήλωσης, παρά την ενημέρωσή μας ότι δεν είναι υποχρεωτικό κατά την υποβολή της δήλωσης. Θα προσκομιστεί και το πιστοποιητικό μεταγραφής, μπορεί να υπομειστεί μεταγενέστερα.